Δεν ξέρω. Από τη μία θέλω να την καλέσω, αλλά από την άλλη... Δεν ξέρω. Αχ, κοριτσάκι μου, μάνα σου είναι κι αυτή. Και θα θέλει οπωσδήποτε να είναι στην ορκωμοσία της κόρης της, την πιο σημαντική στιγμή του παιδιού της. Καρδούλα μου, το ξέρεις ότι οι σχέσεις για να είναι υγιείς θέλουν φροντίδα και από τους δύο. Έχεις δίκιο. Ας την καλέσουμε. Χαίρομαι πολύ που το αποφάσισες. Θα την πάρω τώρα αμέσως τηλέφωνο. Έλα, Μέρη μου, η Σταυριανή είμαι. Σε παίρνω για να σου πω ότι αύριο είναι η ορκωμοσία της Κατερίνας. Και καλό θα ήταν να είσαι κι εσύ εκεί. Και βέβαια, Παχαρή. Σου έχω πει πως αυτά τα πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους. Ξέρεις, άκουσε με, ξέρεις πότε αισθάνθηκε ότι είσαι μάνα της. Όταν είχατε πάει μαζί για ψώνια. Γύρισε σπίτι τρεις ευτυχισμένοι. Συνέχεια μιλούσε για σένα. Πόσο ωραία ήταν που κάνατε πράγματα μαζί, σαν μάνα με κόρη. Άκουσέ με, αν τη θέλεις πραγματικά πρέπει να την κερδίσεις. Μπράβο, καμάρι μου. Καλώς το, πέρασε. Πού είναι η κόρη μου? Αυτά είναι για σένα. Δεν θα με αγκαλιάσεις? Δεν θα με συγχαρείς για το πτυχίο μου? Νομίζω πως έχεις αρκετό κόσμο για να σε συγχαρεί. Δεν χρειάζεσαι εμένα. Γιατί μου κρατάς μούτρα? Σε κάλεσα εδώ μία από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής μου. Και εσύ είσαι έτσι. Συνέβη κάτι? Με ρωτάς γιατί σου κρατάω μούτρα? Αφού λοιπόν είμαι τόσο σημαντική στη ζωή σου, γιατί δεν με κάλεσες? Γιατί έβαλες τη Σταυριανή να με καλέσει? Μα το ίδιο είναι. Εγώ της είπα να σε πάρει τηλέφωνο. Έχει δίκιο το παιδί, Μέρη. Και δίκιο έχει και χέρι έχει. Μπορείς να το σηκώσει και να με πάρει ένα τηλέφωνο. Να με καλέσει η ίδια. Έλα, Μέρη, ηρέμησε. Μην παρεκτρέπεσαι, λογικέψου. Εγώ αυτό που ήθελα είναι να με καλέσει η ίδια μου η κόρη. Και όχι να βάλει για διαμεσολαβητή μια άλλη. Δεν είναι μια άλλη, είναι η μάνα μου. Μάνα σου είμαι εγώ. Έκανε τα πάντα για να με μεγαλώσει και δικαιωματικά να το θες, αυτός ο ρόλος της ανήκει. Φτάνει. Φτάνει, ας μην χαλάσουμε τη στιγμή. Εγώ φταίω, ε. Εμένα κατηγορείς. Εγώ είμαι πάλι η πηγή του κακού. Αν είναι να συνεχίσεις αυτή τη συμπεριφορά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να φύγεις. Κατερίνα. Κανείς δεν θα μου χαλάσει τη σημερινή μέρα. Έτσι, ε. Θέλεις να φύγω. Να φύγω, λοιπόν. Εγώ φταίω που ήρθα. Μία εβδομάδα πέρασε και ένα τηλέφωνο να μου ζητήσει συγγνώμη δεν με πήρε. Για την ημέρα της ορκωμοσίας. Κοριτσάκι μου, δείξε λίγη κατανόηση. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί και αυτό την κάνει και νιώθει άσχημα. Γι' αυτό αντιδράει έτσι. Πιστεύει ότι δεν θα την αγαπήσεις όπως αγάπησες εμένα. Να σου πω κι εγώ στη θέση της τα ίδια θα έκανα, μη σου πω και χειρότερα. Για όλα αυτά η ζήλια. Ναι, αλλά μου συμπεριφέρεται τόσο άσχημα. Γιατί? Πολλές φορές σκέφτομαι πως με έδωσε επειδή δεν με αγάπησε. Και αν δεν με αγάπησε τότε, ποτέ της δεν θα μπορέσει. Όχι, 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 κοριτσάκι μου, μην το λες αυτό. Όλες οι μάνες αγαπάνε τα παιδιά τους. Όλες. Δεν ξέρω. Ίσως να έχεις δίκιο. Θυμάσαι όμως τότε στο πάρτι μου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Μέσα γίνεται χαμός. Οι φίλοι σου σε περιμένουν. Θα μου αφιερώσεις τον επόμενο χορό. Έλα, πάμε.
Κάτσε 10 λεπτά, με πονάει το πόδι μου. Θα έρθω σε λίγο. Προσπαθείς να βρεις δικαιολογίες για να με αποφύγεις. Ντρέπεσαι να χορέψεις μαζί μου. Αυτό είναι. Ντρέπεσαι για μένα. Γιατί να ντραπώ. Απλά με πονάει το πόδι μου. Το γόνατο έχει πιαστεί. Άλλωστε με ξέρεις εμένα να κάθομαι. Θα έρθω σε λίγο. Εντάξει, Κατερίνα, κατάλαβα. Ωραίο το παραμύθι σου, καλή ιστορία. Περίμενε 10 λεπτάκια και μετά σου υπόσχομαι, θα έρθω να χορέψουμε. Αν σου ζητούσε η Σταυριανή να χορέψετε, δεν θα τη έφερνε σαν τη λύση. Οποιοσδήποτε κι αν μου ζητάει, θα του έλεγα να περιμένει 10 λεπτά. Τελικά είσαι απέσια, κόρη. Ντρέπομαι που είμαι μάνα σου. Η ανόητη. Έπρεπε να σε είχα ρίξει όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Να το ξέρω όμως την παιδί θα έκανα. Ποιος να μου το έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Δεν ξέρεις να προσφέρεις αγάπη στον άνθρωπο που σε γέννησε. Αντιθέτως, δίνεις και τη ζωή σου για τη Σταυριανή. Δεν θέλω τέτοια κόρη. Να μείνεις με τη Σταυριανή. Να σε χαίρεται. Ηρέμησε, καρδούλα μου, ηρέμησε. Είδα δικημένη, ρε μαμά. Γιατί? Τι διαφορά έχω εγώ από τα υπόλοιπα παιδιά? Αχ, κοριτσάκι μου. Μερικές φορές γίνονται πράγματα που δεν μας αρέσουν καθόλου, που μας φαίνονται άδικα. Αλλά ο Θεός τα στέλνει για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Πίστεψέ το αυτό, Κατερίνα μου. Πίστεψέ το και θα δεις όλα θα διορθωθούν. Έλα, Κωστή. Ποιος είναι? Γιατί εξαφανίστηκες τόσο καιρό? Η μικρή ανησυχεί, σε νοιάζεται. Εσύ τι, με την πρώτη δυσκολία το βάλες τα πόδια και έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου? Αρκετά ασχολήθηκα. Δεν έχω άλλο χρόνο να χάσω μαζί της. Μα τι είναι αυτά που λες, για όνομα του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Την τελευταία φορά δεν πέρασα καθόλου καλά μαζί της. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Έχει τελειώσει για μένα αυτή η ιστορία. Οριστικά. Είσαι ανάξια να λέγεσαι μάνα. Όλους τους κόπους που έκανα όλα αυτά τα χρόνια για να είσαστε μαζί, τους πετάς στα σκουπίδια. Όταν μετανιώσεις, τότε ίσως είναι πολύ αργά. Τ' άκουσα όλο από το μέσα τηλέφωνο. Τι σου λέει μάνα είναι αυτό να είναι το παιδί της? Μου λες! Δεν έπρεπε να γίνει μάνα. Εσύ έπρεπε να είσαι μάνα μου. Δεν της άξιζα. Δεν της άξιζα τέτοιο δώρο από το Θεό. Ούτε σ' αφήνω, ούτε στον πατέρα μου. Πού πας, Κατερίνα μου? Τι να κάνω, να παλύνω το